Μιλάμε για πολλά χρόνια. Ένα πρόβλημα από την αρχή της κατασκευής του περιφερειακού δρόμου. Η έξοδος από την πόλη και η σύνδεσή της με τον περιφερειακό δρόμο. Ναι, είμαστε στο σημείο της επέκτασης της διοικητηρίου με τη σύνδεση της νέας οδού της Δυτικής Εορδαίας. Πραγματικά από τη στιγμή που κατασκευάστηκε η Δυτική Εορδαία και δόθηκε η πρόσβαση της πόλης προς τις κοινότητες του πρώην Δήμου Μουρικίου, είχαμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που έχουν γίνει πολλά τροχιά, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε θέματα με ανθρώπους. Τελικά δόθηκε λύση. Κάναμε ιδιαίτερη προσπάθεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο και να φύγει η περίφραξη από τη μέση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου που έδειξε κατανόηση και πίστεψε σε αυτά που τον έχουμε πει. Έχουμε δρομολογήσει τα πάντα με τις υπηρεσίες για να αποζημιωθεί και ό,τι άλλο χρειάζεται. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική προστασία της περιφέρειας, καθώς επίσης και την περιφέρεια, που αντιλήφθηκαν το πρόβλημα, γιατί μέσα σε αυτό το σημείο υπήρχαν μεγάλα δέντρα που δεν μπορούσαν οι υπηρεσίες του Δήμου να τα αποξηλώσουν και βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς τώρα, όπως βλέπετε, έχουμε κάνει την υποδομή και τα αδρανή υλικά έχουν πέσει και εντός των ημερών θα πέσει και η άσφαλτος για να μπορεί να δοθεί σε πλήρη κυκλοφορία ο δρόμος. Ουσιαστικά μιλάμε για τη σύνδεση της πόλης, γιατί ήταν επικίνδυνο σημείο. Είναι ένα κομμάτι που ενώνει όλη τη δυτική Ορδαία, δηλαδή τον πρώην Δήμο Μουρικίου, καθώς επίσης την κοινότητα Βλάστης, αλλά και μέρος του δρόμου που οδηγεί στη Φλόρινα, προς Βαρικό, αλλά και στην Καστοριά. Έχει πάρα πολύ κίνηση και νομίζω ότι με αυτή την παρέμβαση θα έχουμε πολύ καλή ομαλή κυκλοφορία στην περιοχή. Τελευταίο πρόβλημα πλην την ασφαλτόστρωση, η απομάκρυνση του. Ήδη έχει γίνει αίτηση. Έχει γίνει ήδη αίτηση στο ΔΔΕ. Εντός των ημερών θα έχουμε το ΟΚ και θα μπει εργολάβος να τραβήξει την κολόνα ένα μέτρο πίσω για να μην έχουμε θέμα και με την κολόνα.